Η Boeing κάνει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, είναι πρωτοπόρο σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Έχουμε διακριθεί σε πολλούς παγκόσμιους διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Και το κυριότερο, έχουμε μία πατέντα διεθνή, η οποία έχει κατοχυρωθεί στις ΗΠΑ ήδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αυστραλία. Και περιμένουμε Κίνα, Ινδία, δηλαδή ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Η πατέντα αυτή λέει ότι μπορούμε συνεργατικά, δημιουργώντας ένα δίκτυο όλων των ανθρώπων που κινούνται σε όλο τον κόσμο, να έχουμε καλύτερη, ακριβέστερη δρομολόγηση. Δηλαδή, να μπορούμε να αποφεύγουμε την κίνηση, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μας λέει ακριβώς ο πλοηγός μας σε πόσο χρόνο θα πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Η λειτουργία ακριβώς συνίσταται στη συνεργατικότητα, στη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου συνεργατικής πλοήγησης, όπως λέμε, παγκόσμιας διάστασης, όπου όλοι οι χρήστες συνεισφέρουν και παίρνουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Αυτό που λέμε είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε τη νέα Navipedia. Προσπαθούμε να αφήνουμε πίσω τα αρνητικά για να βλέπουμε θετικά τα πράγματα και να κοιτάμε μπροστά στο μέλλον. Ο χαρακτηρισμός ο Mr. Google των διαβατών κτλ. Είναι κολακευτικός, αλλά από την άλλη δείχνει ότι οι στόχοι μας είναι πράγματι ψηλά. Η Boeing πραγματικά ανταγωνίζεται τους μεγάλους, ανταγωνίζεται την Google, ανταγωνίζεται όλους αυτούς και έχουμε δείξει ότι μπορούμε και έχουμε βγάλει καλύτερα αποτελέσματα και από την Google και από όλους τους μεγάλους. Και φυσικά η πατέντα μας, η διεθνής, μας προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα της ιδέας μας και της μεθοδολογίας μας και της τεχνολογίας μας σε παγκόσμια κλίμακα από όλους τους μεγάλους. Η έδρα μας είναι στα διαβατά. Προσπαθούμε να αντισταθούμε σε όλες αυτές τις κακές δυνάμεις του τόπου που μας μπρόχνουν να φύγουμε έξω, όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους άλλους. Θέλει δύναμη για να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ελπίζω ότι στο τέλος δεν θα μπούμε στο δέλεαρ του να φύγουμε και εμείς στο εξωτερικό όπως κάναν όλοι. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε.